Η αλήθεια είναι ότι κουρεύει πάρα πολύ καλά και εκείνη η μέρα με κουρεύει και την επόμενη μου όρμηξε σαν... Τι είναι σκόμα. Έβγαλε τα νύχια της, εσύ να με φάει. Η αδερφή του Γιώργου Λασκαρίδη από το MasterChef, Ρενάτα, μιλά αποκλειστικά στην εκπομπή μας. Εννοείται, πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί ήταν όνειρο της οικογένειας να τον δουν στη τηλεόραση, στο MasterChef. Ο παππούς με τη γιαγιά τον δηλώσανε σε συνεργασία με την θεία μου, την αδερφή της μητέρας μου. Φέτος δεν είναι MasterChef, φέτος είναι Big Brother Kitchen Edition. Η γιαγιά μου είχε λίγο έτσι κάποιες τύψεις, αν θέλεις, ότι όχι μωρέ τώρα τι τον στείλαμε κι αυτόν εκεί πέρα, άμα το ξέραμε. Μίλησε για τη σύντροφο του Γιώργου, Λότους, και αν θα παντρευτούν. Είναι η αδερφή που δεν είχα ποτέ. Θα της κάνει πρώτη σιγά μου κερδίσει δεν κερδίσει. Στοπα. Δεν θέλω τέτοιες χειρονομίες. Δεν θέλω τέτοιες χειρονομίες. Δεν θέλεις τέτοιες χειρονομίες. Όχι, τέτοιες χειρονομίες δεν θέλω. Συγχαρητήρια. Δεν σου είπα χθες ότι κάναμε πολύ καλό μενού. Δεν σου είπα ότι τα έφαγα όλα. Τι δεν θες τις χειρονομίες, δεν θες να μάθεις την αλήθεια. Όχι, τέτοιες χειρονομίες δεν θέλω. Δεν μ' αρέσει τέτοιες χειρονομίες μπροστά στις κάμερες. Τι δεν σου αρέσει η χειρονομία, τι έκανα, έτσι έκανα. Τέλος μίλησε για την Κατερίνα, με την οποία ο Γιώργος βρίσκεται σε κόντρα. Αν με ρωτάς αν νευριάζω, φυσικά και νευριάζω. Φυσικά και θυμώνω. Ο Γιώργος είναι αδερφός μου, είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχω σε αυτή τη ζωή. Όσοι γνωρίζουν τον Γιώργο. Δεν δείχνουν να έχουν διχαστεί για την αυθεντικότητά του. Η γιαγιά παρόλα αυτά στεναχωρείται πάρα πολύ. Σκέφτεται ότι κάτι θα έχει περάσει αυτό το κορίτσι τέλος πάντων στη ζωή του για να είναι τόσο κακό. Λυπάται για την κοπέλα που αυτή θα είναι η παρακαταθήκη της. Ένας κακός εαυτός. Η γιαγιά μου ξέρεις τι έλεγε. Συγχωρεμένη, όσο αραιώνουν τα σκόρδα, τόσο χοντρένος. Παρόλα αυτά έχω αρκετούς φίλους ψυχολόγους και έχουν πέσει αρκετά σύνδρομα στο τραπέζι. Κάποια στιγμή, όταν θα βγει η Κατερίνα από το παιχνίδι, θα προσπαθήσω να τη βρω, να την πάρω ένα τηλέφωνο, να τη ρωτήσω, ρε παιδί μου, τι υποβόσκει, γιατί όλο αυτό, τι έχει κάνει λάθος ο αδερφός μου. Ο Γιώργος δεν είναι βουγιουκλάκι για να κλαίει έτσι. Ο Γιώργος, για να φτάνει σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι βράζει από μέσα του.